Περισσότεροι από 400 ποδηλάτες έλαβαν μέρος στο ποδηλατικό γύρο Παιδιάδας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Για 11η χρονιά, μικροί και μεγάλοι πέρασαν χαρούμενες στιγμές στο πλαίσιο της αθλητικής δράσης και απόλαυσαν μια διαδρομή 19 χιλιόμετρων με ποδήλατο, θαυμάζοντας τις φυσικές ομορφιές του τόπου και την φύση που είναι γεμάτη χρώματα και αρώματα. Είμαστε στον 11ο ποδηλατικό γύρο. Καταφέρνουμε 6 σύλλογοι, Σαμπάς, Ζωφόρη, Βόνη, Γαλατά, Θραψανό, και να διοργανώνουμε αυτό το πανηγύρι, αυτή τη γιορτή του ποδηλάτου. Να δείξουμε τα καλά του ποδηλάτου, να μπει στη ζωή μας. Να σηκωθούμε από τους καναμπέδες, να πιάσουμε λίγο να βγαίνουμε έξω, να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να πω ένα μεγάλο μπράβο στους συλλόγους και τη συνεργασία που έχουμε. Να δώσουμε περισσότερο έμφαση να ασχοληθούν τα παιδιά με το ποδήλατο και με όχι άλλα διάφορα πράγματα. Και θέλουμε να αφιερώσουμε και τον 11ο ποδηλατικό γύρο σε ένα ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας που δυστυχώς μας έχει αφήσει. Ήταν ο Γιάννης Κεστρίτσαλης, ήταν από το χωριό Σαμπά, ένα από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του ποδηλατικού γύρου Παιδιάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα διοικητικά συμβούλια των πολιτιστικών συλλόγων για την τιμή που μας έκαναν, για να τιμήσουν τη μνήμη του συζύγου μου Ιωάννη Κεστρίτσαλη. Όπως περιέγραψαν πριν πολλά χρόνια, μαθητές, εργαζόμενοι, ακόμη και ολόκληρες οικογένειες κινούνταν τότε στην έφορη Παιδιάδα με τα ποδήλατά τους. Οι Αποστόλοι είχαν το καλύτερο μέσο για να πηγαίνουμε στο Καστέλι με τα ποδήλατα. Κάθε πρωί έβλεπες 70-80 ποδήλατα και πηγαίνανε στο Καστέλι. Από ανέκαθεν έχουμε το καλό παράδειγμα για το ποδήλατο. Πόσο χρόνο είστε? 88. Υπέροχα. Κάθε χρόνο συμμετέχω. Να αγαπήσουν πολύ το ποδήλατο, να το χρησιμοποιούν πολύ, αλλά με φρόνηση, με μυαλό. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η αναψυχή των συμμετεχόντων, καθώς και η γνωριμία μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό τρόπο μετακίνησης. Είμαι ένας ποδηλάτης, ο οποίος έτρεξε πρώτη φορά εδώ το 2017 και από τότε τρέχω και σε ομάδα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Και επίσης, αν κοιτάξετε πόσος κόσμος μαζεύεται σιγά-σιγά, έτσι, θα καταλάβετε πόσο ανάγκη έχει η περιοχή εδώ για να γίνει ένας ποδηλατικός σύλλογος, μια ομάδα, μια ακαδημία. Η εκκίνηση έγινε από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού Αποστόλων Παιδιάδας, με τους ποδηλάτες να ακολουθούν τη διαδρομή από τα χωριά της Παιδιάδας, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Γαλατά, Θραψανού, με τερματισμό στη λίμνη Λιβάδες. Είχα έρθει και το 2015 για πρώτη φορά και σήμερα που μπόρεσα ξαναήρθα, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που κάνετε και πάρα πολύ φιλόξενοι. Και πρέπει να τους δώσουμε πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο κόσμος και η συμμετοχή κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Αποστόλων Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Γαλατά και Θραψανού με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας.